Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα συντονίσω την επόμενη θεματική ενότητα, υποδομές, πολιτικές και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων στον τουρισμό. Ας ακούσουμε πρώτα την σχετική εισήγηση από την κυρία Ιωάννα Δρέτα, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Marketing Greece, και στη συνέχεια θα συζητήσουμε με το πάνελ μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση τους διοργανωτές. Το πάνελ για το οποίο έχω τη χαρά να κάνω το keynote πραγματεύεται ένα πολύ σοβαρό θέμα για το αύριο του ελληνικού τουρισμού. Οι επενδύσεις, διεθνείς και αγχώριες, συχνά συνθλίβονται μεταξύ των γραφειοκρατικών απαιτήσεων και βαρών, της ανασφάλειας δικαίου, ένα θέμα που έχουμε αναδείξει κατά επανάληψη στο ΣΕΤΕ, σε μερικές περιπτώσεις της απουσίας χρηματοδότησης, τον κατακαιρματισμό της ιδιοκτησίας και γενικά την έλλειψη συνεργασίας και ανάπτυξης. Θα προσπαθήσω να σχεδιαγραφήσω όλα εκείνα που χρειάζονται για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τη θέση μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και ταυτόχρονα όλα εκείνα τα οποία αποτελούν μια ευκαιρία για τη χώρα μας. Η πανδημία ανέτρεψε τον τρόπο που ζούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Η οικονομία υπέστη ένα μεγάλο πλήγμα. Ο τουρισμός παρέμεινε χρονικά διαστήματα μεγάλα κλειστός, ενώ προς έκπληξη πολλών έδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα κόντρα στις προβλέψεις και τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, στηρίζοντας οικονομία και κοινωνία με 50 και 80% του 19 αντίστοιχα για το 20 και το 21. Ταυτόχρονα, στην πανδημία ο τουρισμός άλλαξε. Ο ίδιος ο ταξιδιώτης άλλαξε. Ουσιαστικά, η πανδημία λειτουργήσε ως επιταχυντής τάσεων που προϋπήρχαν. Η βιωσιμότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι οι κεντρικές έννοιες του τουρισμού της επόμενης μέρας. Η αναζήτηση ουσιαστικών και βιωματικών εμπειριών, ο λεγόμενος αργός τουρισμός, η ανάγκη για εντονότερη προοδική διασύνδεση με άλλους ζωγόνους τομείς της οικονομίας, τον πολιτισμό και την αγροδιατροφή, νέες μορφές τουρισμού, όλα μαζί διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα. Η επόμενη μέρα της πανδημίας θα βρει τον ελληνικό τουρισμό σε μια προνομιακή θέση, η βασική πρόταση αξίας της Ελλάδας, η αυθεντικότητα στο προϊόν, η φύση, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, το τοπικό χρώμα, η επαφή με τους ντόπιους είναι αυτό που θα είναι καθολικά το ζητούμενο. Για να επιτευχθεί όμως το μέγιστο για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, απαιτούνται επενδύσεις που ουσιαστικά θα μετατρέψουν τους πόρους μας σε τουριστικό προϊόν. Ή και επενδύσεις οι οποίες θα θωρακίσουν τους προορισμούς μας έναντι των μεγάλων τουριστικών ροών και θα διασφαλίσουν την ανηφόρα ανάπτυξή τους. Ο ελληνικός τουρισμός στην περίοδο μετά την πανδημία είναι αναγκαίο όχι μόνο να διατηρήσει, αλλά και να βελτιώσει το υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας που ήδη κατέχει μέσα από την προσφορά μιας απρόσκοπτης, βιώσιμης και υψηλού επίπεδου εμπειρίας σε ολόκληρο το φάσμα της τουριστικής αλυσίδας αξίας. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται ένα σύνολο δράσεων, όπου μεταξύ άλλων η ενίσχυση των υποδομών και μάλιστα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας θα διαδραματίσει ένα κρίσιμο ρόλο. Πέρα από τις πολυσχηδείς ανάγκες σε υποδομές στο σύνολο της χώρας, ορισμένα προτινόμενα νέα έργα έχουν ενδεχομένως τη δυνατότητα να αποτελέσουν εμβληματικά, κορυφαία έργα για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Μητροπολιτικό Συνεδριακό Κέντρο της Αθήνας, Παράκτιο Μέτωπο της Αθήνας, αναβάθμιση τελωνιακών σταθμών, νέος λιμένας Σαντορίνης, αναβάθμιση αεροδρομίου Ηρακλείου στη λειτουργία του Καστελίου και ελαφρές υποδομές φυσικά σε μαρίνες, λιμάνια, σήμανση, δίκτυο μονοπατιών και φυσικά πολλά άλλα. Παρά τις εκατοντάδες δις ευρώ τις τελευταίες δεκαετίες που έχουν ενισχύσει τις δημόσιες υποδομές, προ-πανδημίας, το πρώτο θέμα στην ατζέντα ήταν οι σχετικές ελλείψεις της χώρας και η αδυναμία των προορισμών να ανταποκριθούν στις ανάγκες των συνεχών ρεκόρ του τουρισμού. Οι δημόσιες υποδομές αφορούν ενέργεια, ίδρυυση, αποχέτευση, απορρίμματα, δίκτυα επικοινωνίας, δίκτυα μεταφορών, αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες. Το παράδειγμα της Fraport και η μεταμόρφωση σε λειτουργία και υποδομή των 14 αεροδρομίων που έχει στη διοικοδοσία της, είναι απολύτως ενδεικτικά της αναγκαίας κατεύθυνσης. Οι υποδομές των προορισμών ήρθε η ώρα να πάψουν, να είναι ο αδύναμος κρίκος
Πόσο μάλλον όταν η επόμενη μέρα του τουρισμού απαιτεί προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρες επιλογές τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους κατοίκους. Κυρίες και κύριοι, όλες οι έρευνες σε τουρίστες που έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας καταδεικνύουν την υπεροχή των ιδιωτικών υποδομών έναντι των δημόσιων. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η εμπιστοσύνη των μεγάλων διεθνών brands που δίνουν έμπρακτα ψήφο εμπιστοσύνη στη χώρα μας και στις προοπτικές του τουρισμού. Είναι ενδιαφέρον επίσης να σημειώσουμε πως οι επενδύσεις που είχαν προγραμματιστεί προ-επανδημίας συνέχισαν την υλοποίησή τους ή υλοποιούνται τώρα. Άλλωστε, η γενική ανωδική τάση των επενδύσεων σε τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό με τη δύναμη του τουριστικού μπραντ της χώρας μας, δεν θα μπορούσε παρά να στρέψει το διεθνές ενδιαφέρον στη χώρα μας. Φυσικά, οι δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές δεν αρκούν για να δημιουργήσουν τουριστικό προϊόν, διότι αποτελούν μία αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη. Και αυτό είναι κάτι που, αν το κατανοήσουμε συλλογικά, μπορεί να ξεκλειδωθεί μεγάλη αξία για τη χώρα μας. Είναι όλες εκείνες οι soft επενδύσεις στη δημιουργία εμπειριών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της ίδιας της εμπειρίας, την προβολή, την προώθηση, την εκπαίδευση, το οικοσύστημα των startups που διαμορφώνουν ουσιαστικά το προϊόν και δημιουργούν τη ζήτηση. Ταυτόχρονα, πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι η ζήτηση, δεδομένου του μεγάλου και διεθνούς ανταγωνισμού, διαμορφώνεται στη βάση ειδικών και νης κοινών, καθώς και το ότι ο τουρισμός διευρύνεται ως έννοια με τις επενδύσεις για τη δεύτερη και γιατί όχι για την πρώτη κατοικία, τους digital nomads και άλλα να αποτελούν προτάσεις αξίας για τη χώρα. Κάθε επένδυση που γίνεται στον τουρισμό επιστρέφει στην ελληνική οικονομία πολλαπλάσια. Πέραν των άλλων, λόγω του μεγάλου πολλαπλασιαστή του τουρισμού. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, καθώς διαμορφώνεται το μοντέλο της οικονομίας της επόμενης μέρας. Ο τουρισμός δεν πρέπει να είναι μόνο καλλιέργεια. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι του τουρισμού και όχι μόνο. Όμως, μέσω του τουρισμού μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω και άλλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας προς όφελος όλων. Ας μην παραλείψουμε και κάτι πολύ σημαντικό. Τη δεκαετία της κρίσης επισκέφθηκαν τη χώρα 245 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως από δυτικές χώρες, αποκομίζοντας μια θετική ή πολύ θετική εμπειρία. Ο ελληνικός τουρισμός είναι μια ήπια ισχύς για τη χώρα, που διαδίδει τις αξίες, τη μοναδικότητα και την εμπειρία του να ζει κανείς στην Ελλάδα. Παράγει φήμη, χτίζει εικόνα και εν τέλει συνεισφέρει σημαντικά και διαχρονικά στο μπραντ της χώρας μας. Καθώς ο τουρισμός επανέρχεται στα προ-πανδημίας επίπεδα, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τη συλλογική νοοτροπία του «ο τουρισμός έρχεται μόνος του» και να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία να είναι διαθέσιμα και τη χώρα να βρίσκεται πάνω σε ένα κύμα θετικής επικοινωνίας, τουριστικά, διπλωματικά, επενδυτικά, έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να επανατοποθετήσουμε το προϊόν μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομία της επόμενης μέρας. Η διεθνής αγορά φαίνεται να το έχει πιστέψει. Μένει να το πιστέψουμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αδρέτα, για τη διαφωτιστική εισήγησή σας. Ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τη συζήτηση στο πάνελ. Getting married. Again? We are going to reenact the first moments we met in Attica. Where? The heart of Greece. The place we fell in love. Your attention, please. Please remain seated.
Hey you, what do you want? Ma, I want a break. A historical escape. Greece. Τους αξιότιμους συνομιλητές μας, στην ενότητα υποδομές πολιτικές και κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων. Μαζί μας είναι και τους καλωσορίζω ο κάπτεν Γιώργος Κουμπενάς, πρόεδρος των επιχειρήσεων Celesair Cruises, ο κύριος Αθανάσιος Ζηλιάκος, εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘΕ Ανώνυμης Εταιρείας, του Οργανισμού Λιμένου Θεσσαλονίκης δηλαδή, ο κύριος Γιώργος Βίλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, ο κύριος Στέλιος Ηλιάδης, επικεφαλής δικτύου και μικρών επιχειρήσεων της Τραπέζης Πειραιός, και ο κύριος Ιάκωβος Σιγάλας, ανώτερος διευθυντής ναυτιλιακών καυσίμων και υπηρεσιών στην ΕΚΟ ΑΒΕ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, καπετάνιε, με εσάς. Έχουμε συζητήσει πολύ για την κρουαζιέρα από την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Ας τα ακούσουμε και τα πλέον επίσημα χείλη. Πώς πηγαίνει η κρουαζιέρα στη χώρα μας, ποια είναι τα μηνύματα που είχαμε από την φετινή σεζόν και τι προσδοκάμε για τη συνέχεια και για την ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στη σημερινή διοργάνωση. Στη συνέχεια, θα ήθελα να πω ότι η κρουαζιέρα το 2021 ήταν μια χρονιά στην οποία έδειξε ότι έχει τεράστια αντοχή. Αυτό βέβαια οφείλεται και στις προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και όχι μόνο, και όλων των αρχών που εμπλέκονται με την κρουαζιέρα. Παρόλη την πανδημία, η κρουαζιέρα ήρθε στην Ελλάδα και μάλιστα το 2021 τα πλοία που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα ήταν περίπου το 50% των πλοίων που δραστηριοποιήθηκαν στην παγκόσμια κρουαζιέρα. Αυτό οφείλεται στις στοχευμένες ενέργειες που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση ώστε να είναι εγκαίρως τα πρωτόκολλα που αφορούν τη λειτουργία της κρουαζιέρας με τον κορονοϊό, τα λιμάνια να υιοθετήσουν τα πρωτόκολλα αυτά και βέβαια οι ενέργειες για να προσελκυθούν οι εταιρείες στην Ελλάδα. Οπότε, δεδομένης της πανδημίας και όλων των δυσκολιών για την κρουαζιέρα και σε σχέση αποκλειστικά με την Ελλάδα, ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Κύριε Ηλιάκο, εσείς στον ΟΛΘ έχετε ως στρατηγικό στόχο να αναδείξετε τη Θεσσαλονίκη ως προορισμό κρουαζιέρας. Είναι μέσα στους βασικούς στρατηγικούς σας στόχους. Φαντάζομαι σας ενθαρρύνουν τα αποτελέσματα της φετινής σεζόν και πείτε μας πώς βλέπετε ότι θα συνεχιστεί αυτή η στρατηγική. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού Λιμένος είναι σαφώς και η ανάπτυξη κρουαζιέρας. Για πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη και ο χώρος της Βόρειας Ελλάδος, σε εισαγωγικά θα το πω, δεν ήταν μέσα στον κεντρικό χάρτη της κρουαζιέρας. Προσπαθήσαμε λοιπόν, και να λάβουμε υπόψη και τις δύσκολες συνθήκες του κορονοϊού, να το αναπτύξουμε. Αλλά μάλιστα να το αναπτύξουμε δυναμικά. Να το αναπτύξουμε έτσι ώστε να έχει διαχρονικότητα και σταθερότητα. Να σας δώσω κάποια στοιχεία, το 2021 είχαμε μέχρι στιγμής 17 αφήξεις κρουαζιεροπλοίων. Όμως, αυτό αποτελεί μία βάση γιατί για το 2022 ήδη έχουμε επιβεβαιωμένα 49 αφήξεις. Το σημαντικό όμως είναι ότι αν αναλύσουμε τα στοιχεία, θα δούμε ότι από τα κρουαζιερόπλοια τα οποία ήρθανε, το 50% περίπου με 60% ήταν home porting, δηλαδή άφηξη αλλά και μάλλον embarkation και disembarkation να είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά αφετέρου το είχαν και μία πληρότητα 80%. Είναι σημαντικό γιατί είναι αυτό που λένε η ανάπτυξη φέρνει περισσότερη ανάπτυξη. Δίπλα μου κάθεται ο καπιταγύρος ο Κουμπενάς, με τον οποίο είχα μια άρση συνεργασία, μία από τις εταιρείες που είχε προσέγγιση στη Θεσσαλονίκη. Είναι ιδιαίτερα ευτυχές το ότι υπήρχε μία πληρότητα 80%. Και αν συνυπολογίσουμε ότι στο home porting ο επιβάτης θα ξοδέψει περίπου 4 φορές περισσότερο από ότι ο transit επιβάτης, αυτός ο οποίος θα έμπαινε και θα έβλεπε το χώρο της Βορείου Ελλάδος ή τη Θεσσαλονίκη, είναι σημαντικό, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλαπλά ωφέλη για την τοπική
αλλά και την ευρύτερη οικονομία, είτε σε επίπεδο βιβλίου Ελλάδας, αλλά και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας. Επομένως, ναι, είναι σημαντικό, επενδύουμε στις υποδομές, ακολουθούμε όλα τα πρωτόκολλα, ούτως ώστε με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων των φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρεια, οργανισμού Λιμνίου Θεσσαλονίκης, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Δεν είναι όμως η μοναδική επένδυση και η μοναδικό στρατηγικό σας στόχος. Έχετε ένα επενδυτικό πλάνο που εξελίσσεται ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες αυτού του πλάνου και ποια είναι τα προσδοκόμενα ωφέλη? Αυτό είναι το γενικότερο επενδυτικό σχέδιο. Έχει σαν στόχο να εδραιώσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως κόμβο συνδυασμένο μεταφορών στην νοτιοανατολική, ανατολική και νότια Ευρώπη. Αυτό βασικά αποτελείται από την επέκταση του προβλήτα 6, το οποίο περίπου θα τριπλασιάσει την δυναμικότητα σε containers, και από την άλλη την πλευρά την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού συν την αναβάθμιση του επιβατικού σταθμού Παύλα Κουρασγέρας. Τώρα, τα ωφέλη ποια είναι? Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, η συνεργάτη μου έδωσε 2-3 αριθμούς να σας... μάλλον για να μην τα πω απ' έξω, θα σας δώσω απλά 2-3 αριθμούς, γιατί για να μην κάνω κάποιο λάθος περισσότερο. Έγινε μία μελέτη της Deloitte το Σεπτέμβριο του 2021, πριν από 2 μήνες περίπου, η οποία αναδεικνύει ότι για τα 2 πρώτα χρόνια, για τους 36 μήνες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ποιο είναι το οικονομικό και το κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει, φτιάχνετε ένα έργο. Τι σημαίνει αυτό το ότι φτιάχνετε? Θα έχει τα ωφέλη μόνο το λιμάνι? Λοιπόν, τι δείχνει αυτό? Δημιουργία εσόδων άνω των 230 εκατομμυρίων σε όλο το οικοσύστημα του λιμένου, το οποίο τι σημαίνει? Συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις, ειδικότερα στον κλάδο των μεταφορών. Ενισχύονται σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου από άμεσους και έμεσους φόρους, άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Αυτά βέβαια για τα 2 πρώτα χρόνια. Υπολογίζουμε ότι θα παράξει μια προστέμενη αξία 90 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως κατά την περίοδο κατασκευής, συνεισφέροντας στο ΑΕΠ της χώρας, και κυρίως είναι ότι περίπου θα δημιουργηθούν γύρω στις 3.000 θέσεις εργασίας. Αυτό όμως είναι για τα 2 πρώτα χρόνια κατασκευής. Για τα επόμενα 10 χρόνια, ενώ είναι πια το έργο έτοιμο, τι σημαίνει αυτό? Το οποίο μιλάμε για την περίοδο 26 με 2035. Αυτό θα δημιουργήσει ετήσια έσοδα 272 εκατομμύρια ευρώ σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου περιλαμβάνει συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφορών. Επίσης, έσοδα για το ελληνικό δημόσιο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ από άμεσους και έμεσους φόρους, και επίσης γύρω στις 4.000 περίπου θέσεις εργασίας σε όλο το οικοσύστημα του λιμένα. Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάγκο. Κύριε Βίλε, από θαλάσσης τα νέα είναι ενθαρρυντικά από ό,τι ακούμε. Να δούμε τι γίνεται και από αέρος. Εσείς έχετε υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πλάνο στη Fraport για τα αεροδρόμια της χώρας. Αλλάζει ουσιαστικά την πρώτη εικόνα που έχει ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται στην χώρα μας. Πώς βλέπετε να πηγαίνει η κίνηση και τι εκτιμάτε για την φετινή σεζόν? Πολύ σωστά είπατε. Τα αεροδρόμια αποτελούν την πρώτη και τελευταία εικόνα. Τώρα. Εντάξει. Τώρα ακούγομαι. Όπως πολύ σωστά είπατε, τα αεροδρόμια αποτελούν την πρώτη και τελευταία εικόνα ενός επισκέπτη σε έναν προορισμό. Άρα και κατέχουν πολύ σημαντικό ρόλο στη συνολική αξιολόγηση ενός τουρίστα ως προς τον προορισμό. Αυτό κάναμε και εμείς ως Fraport Greece, που αναλάβαμε τα 14 αεροδρόμια το 2017, υλοποιώντας ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης του 500 000 ευρώ. Ουσιαστικά είχαμε 14 παράλληλες εργολαβίες σε εν λειτουργία υποδομές, τις οποίες τις ολοκληρώσαμε τις επενδύσεις μας και μάλιστα πριν από τη συμβατική μας υποχρέωση, που κάτι το οποίο είναι σπάνιο στα ελληνικά εργολαβικά χρονικά. Θεωρούμε ότι φτιάξαμε 14 σύγχρονες πύλες εισόδου, αντάξιες των προορισμών που κάθε μία εξυπηρετεί, αλλά και με πρότυπα και προδιαγραφές εφάμιλες των αντίστοιχων διεθνών αεροδρομίων του εξωτερικού. Δυστυχώς, η ολοκλήρωση της επένδυσής μας ως προς το κατασκευαστικό κομμάτι συνέπεσε με το ξέσπασμα της πανδημίας, όπου κυριολεκτικά μέσα σε 5 ημέρες είδαμε να γκρεμίζεται
να κατακριμνίζεται η επιβατική μας κίνηση και να φτάνουμε στο απόλυτο μηδέν. Θεωρούμε ότι ο κλάδος μας ήταν από αυτούς που επλήγησαν, όχι μόνο στην Ελλάδα, προφανώς παγκοσμίως, με πιο άμεσο και δραστικό τρόπο. Είδαμε άδεια τα αεροδρόμια, πράγματι που δεν έχει ξανασυμβεί. Παρά τα αυτά, η πρώτη χρονιά της πανδημίας, το 2020, έκλεισε με μια απώλεια επιβατών της τάξης του 70% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019. Φέτος η εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Είδαμε τους τελευταίους μήνες να έχουμε κάποια ανάκαμψη, ειδικά από τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, με μια τάση να πλησιάσουμε τα επίπεδα του 2019, αλλά η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει. Okay, είχαμε κάποιους μήνες με αυξημένη επιβατική κίνηση, αλλά τα αεροδρόμια είναι υποδομές που λειτουργούν όλο το χρόνο. Είτε έχεις έναν επιβάτη, είτε έχεις εκατομμύρια επιβάτες. Άρα, αυτό που βλέπουμε για φέτος είναι να κλείνει η χρονιά με απώλειες της τάξης του 45% σε σχέση με το 2019. Θέλω να πω ότι τα νούμερα αυτά είναι τρομακτικά. Όταν λέμε 45 ή 70% απώλειες, θέλω να πω υπό κανονικές συνθήκες, αν μια εμπορική επιχείρηση έχει μια απώλεια πτώση πωλήσεων της τάξης του 5 ή του 10%, αμέσως σημαίνει συναγερμός στα όργανα διοίκησης για να δουν τι μέτρα θα λάβουν προκειμένου να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να, σε σχέση με το EBITDA και σε σχέση με τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Παρά τα αυτά, εμείς κοιτάζουμε την επόμενη μέρα. Και βλέπουμε ότι τα μηνύματα για του χρόνου, σε συνέχεια συναντήσεων που έχουμε με τις αεροπορικές, σε συνέδρια που έχουν γίνει στο εξωτερικό το τελευταίο δίμηνο και στο Μιλάνο και στη Ρώμη, τα μηνύματα είναι θετικά. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τη διάθεση να επενδύσουν στην Ελλάδα, ακόμα και να πλησιάσουν για το επόμενο καλοκαίρι τα επίπεδα του 2019, αλλά ο δρόμος είναι μεγάλος. Όταν μιλάγαμε πριν δύο μήνες, τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που είναι σήμερα και ενδεχομένως με αυτά που θα είναι σε μια εβδομάδα που μιλάμε. Επίσης, πρέπει να κοιτάζουμε και τα μάκρος, δηλαδή το φαινόμενο του πληθωρισμού, που κατά εμένα δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε και είναι κάποιων μηνών. Θα έχει κάποια διάρκεια. Αυτό θα έχει κάποια επίπτωση και στο αεροπορικό ταξίδι και στις τουριστικές αφήξεις. Άρα, μένει να δούμε και τι θα γίνει σε αυτά τα δύο μέτωπα. Σαφές. Όμως, η διάθεση υπάρχει. Για το ερχόμενο καλοκαίρι από πλευράς αεροπορικών εταιριών. Μείνουμε προς το παρόν σε αυτά και θα επανέλθουμε. Κύριε Ηλιάδη, τουρισμός και υποδομές είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Αν θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή την στρατηγική σας. Παραδοσιακά η Τράπεζα Πειραιώς έχει συμβάλει και διαχρονικά. Έχει συμβάλει αποφασιστικά στην δημιουργία υποδομών, νέων υποδομών, κτηριακών, καθώς και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών. Αυτό το έκανε και με διαδεθέσιμα, αλλά και απορροφώντας κονδύλια από τον αναπτυξιακό νόμο, καθώς και ΕΣΠΑ και ΛΥΝΤΕ. Άρα λοιπόν, όσο αφορά το μέχρι σήμερα, στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Πειραιώς, ένα σημαντικό ποσό χρηματοδοτήσεων αφορούσε την χρηματοδότηση του τουρισμού και αμιγώς ως τουριστικά καταλήματα, αλλά και για τις υποδομές οι οποίες υποστήριζαν το τουριστικό προϊόν. Αυτό που για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και βλέπουμε πια διαφορετικά το μέλλον του τουρισμού και τη νέα σελίδα, έχει να κάνει με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο τουριστικό προϊόν. Άρα, όσο αφορά τις επενδύσεις, εμείς πια τις επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο τις βλέπουμε κάτω από το πρίσμα της βιώσιμης αναπτύξεως. Για μας, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη και με το δανειακό κομμάτι και μάλιστα είμαστε και η πρώτη ελληνική τράπεζα που συνδέσαμε τα κριτήρια βιωσιμότητας με τη τιμολόγηση των όρων δανεισμού. Για μας το τουριστικό προϊόν και οι υποδομές στη νέα σελίδα πρέπει να περιλαμβάνουν θέματα όπως η διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση υδάτινων πόρων αποβλήτων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα του ενεργειακού αποτυπώματος και των υποδομών που χρειάζονται για να υποστηρίζεις και την βιώσιμη ανάσταση αλλά και υποδομές για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Θα πρέπει να δημιουργήσει υποδομές στις τοπικές κοινωνίες ώστε να απορροφάς την αγροτικό παραγόμενο προϊόν ώστε να μπορέσει να το συνδέεις με τον τουρισμό και άρα να δημιουργήσει και ένα στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς, να διαφοροποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα βλέπουμε το πρίσμα των επενδύσεων στον τουρισμό πια διαφορετικά, μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αηφόρα ανάπτυξη. Και βέβαια, για μας στην Τράπεζα Πειραιώς, τουρισμός και επενδύσεις στον τουρισμό δεν αφορούν μόνο τις υποδομές της ίδιας ξενοδοχειακής ομάδας,
μονάδας, αλλά και τις υποδομές που δημιουργείς και χρηματοδοτείς ως των ειδικών επενδύσεων αεροδρομίων, οδικών αξώνων, logistics για να υποστηρίζουν και βέβαια να είσαι εκεί συνέχεια ώστε να βλέπεις ποια από τα επενδυτικά σχέδια είναι βιώσιμα και μπορούν να έχουν μέλλον. Βέβαια, μίλησαν πολύ και το προηγούμενο πάνελ για την ψηφιακή τεχνολογία, που νομίζω θα επηρεάσει πολύ σημαντικά επίσης τις υποδομές τις τουριστικές. Έχει να κάνει με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων. Έχει να κάνει με την αντίληψη συνθήκων, νοοτροπιών της πελατείας και δημιουργίας data όσο να σου επιτρέπουν να καταλαβαίνεις την πελατεία σου τις συνήθειες και το πώς θα αυξάνεις έτσι τον κύκλο εργασιών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πιο σύνθετο πλέγμα που σαφέστατα προσδιορίζει και την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Κύριε Σιγάλα, τουρισμός είναι κινητήρια δύναμη. Κινητήρια δύναμη χωρίς καύσιμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πείτε μας λίγο για την σχέση και τους δεσμούς που έχει η ΕΚΟ με τον τουριστικό κλάδο. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση και μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη των πωλήσεών μας και στον κλάδο της ναυτιλίας και της αεροπορίας. Θα ήθελα να δώσω 2-3 έτσι σημεία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η ΕΚΟ και τι υποδομές έχει πάνω στον τουρισμό. Καταρχήν, στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια με συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές και σε νέα προϊόντα. Εμείς που είμαστε στον όμιλο ανήκουμε των ελληνικών πετρελαίων, η ΕΚΟ ΑΒΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία καυσίμων εμπορίας μάλλον στην Ελλάδα και την Νότια Ανατολική Ευρώπη. Και όπως είπα, στηρίζουμε έμπρακτα. Γιατί το λέω αυτό? Η ΕΚΟ διαθέτει αυτή τη στιγμή 1.700 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα, που είναι το μεγαλύτερο και εκτεταμένο δίκτυο που εξυπηρετεί όλους τους καταναλωτές. Διαθέτουμε 15 εγκαταστάσεις εφαδιασμού και διακίνησης καυσίμων, 24 σταθμούς ανεφοδιασμού στα μεγαλύτερα και σημαντικότερα αεροδρόμια της χώρας, όπως είπε και ο κύριος Βίλος, που γνωριζόμαστε, 2 εγκαταστάσεις υγραερίου και 1 αναμεικτήριο λιπαντικών και βέβαια πλήρη γκάμα προϊόντων. Άρα δεν είναι τυχαίο να πούμε ή μάλλον καθ' υπερβολή ότι η ΕΚΟ κινεί γη, ουρανό και θάλασσα. Και ας πω λίγο στη θάλασσα να πω 2 πράγματα. Στην ναυτιλία λοιπόν έχουμε τις υποδομές που σημαίνει ότι για να μπορείς να εξυπηρετήσεις τα πλοία 24 ώρες το 24ωρο, τις ανάγκες τους, όπως ξέρει καλά και ο καπετάνιος, χαμογελά, και 365 μέρες το χρόνο, διαθέτουμε ένα στόλο ανεφοδιαστικών πλοίων σε Πειραιά και Πάτρα, που καλύπτουμε τις ανάγκες και στην κρουαζιέρα και στην ακτοπλοεία. Και στα υπόλοιπα βέβαια πλοία. Και ένα στόλο βιτιοφόρων σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, για να καλύψουμε τις ανάγκες σε όλα τα λιμάνια. Τώρα όσον αφορά τα νέα προϊόντα, ο Όμιλος ΕΛΠΕ έγκαιρα προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις στα δηληστήρια, ούτως ώστε να προχωρήσει πρώτο στην παραγωγή και στη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, που είναι το καύσιμο ναυτιλίας πολύ χαμηλού θείου και το οποίο αντικατέστησε ένα πολύ υψηλότερης περιεκτικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, δείχνουμε και εμείς από την πλευρά μας και εμπράκτως τη συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, 2 λόγια έτσι για την αεροπορία να σας πω. Διαθέτουμε, όπως προείπα, 24 σταθμούς ανεφοδιασμού. Αυτό υποστηρίζεται από, όχι τυχαία, μία καθετοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα που ξεκινάει από το δηληστήριο μέχρι τον πελάτη μας, που είναι η αεροπορική εταιρεία, το αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας, που σημαίνει ότι είναι ανεφοδιαστικά, είναι 50 τον αριθμό, ειδικά ανεφοδιαστικά που βρίσκονται στους σταθμούς, υπάρχουν δεξαμενόπλια, υπάρχουν εγκαταστάσεις. Και αυτό για να στηριχτεί θέλει μια διαρκή προσπάθεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κατά την περίοδο της πανδημίας έγινε μια πραγματικά μεγάλη κίνηση από όλους μας για να διατηρηθεί ακέραια η εφοδιαστική αλυσίδα. Κανένα αυτοκίνητο δεν έμεινε χωρίς βενζίνη, κανένα πλοίο δεν έμεινε δεμένο σε λιμάνι λόγω καυσίμου και καμία πτήση δεν χάθηκε σε κανένα αεροδρόμιο της χώρας. Και όλα αυτά χωρίς να φανεί τίποτα. Αυτό έγινε λοιπόν γιατί έμεινε αδιάλειπτα σε λειτουργία η εφοδιαστική μας αλυσίδα.
Θέλω βέβαια να πω ότι, όπως προείπε και ο κύριος Βίλος, ότι αυτό συνέβη όταν προσπαθήσαμε τόσο πολύ να διατηρήσουμε και όλες τις θέσεις από πλευράς μας. Δεν τέθηκε κανένας υπάλληλος σε διαθεσιμότητα. Όταν είδαμε τα πρωτοφανή νούμερα μείωσης, ειδικά στα αεροπορικά καύσιμα, που έφτασαν μέχρι και 90%. Άρα θέλω να πω, με όλα αυτά που είπα έτσι, πόσο συνδέεται ο τουρισμός. Το άκουσα και σε κάποια άλλα πάνελ, με τις πωλήσεις και, και τι κάνουμε εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση πλοίο ή αεροπλάνο να κινηθεί χωρίς καύσιμα. Άρα όσο πιο συχνά έρχονται πτήσεις στην Ελλάδα, όσο μεγαλύτερες, περισσότερες προσεγγίσεις έχουμε από κρουαζερόπλια, τόσο αυξάνονται και οι ανάγκες σε καύσιμα και σε ανεφοδιασμούς. Άρα αυτά, ο τουρισμός και οι πωλήσεις μας, συνδέονται άμεσα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταγράψαμε το σήμερα που ισχύει στους κλάδους σας, στους τομείς που δραστηριοποιήσετε. Πάμε σιγά σιγά να δούμε την επόμενη μέρα, να δούμε το αύριο, να δούμε άμεσα, βραχυπρόθεσμα, τι γίνεται το 2022 και τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ένα εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού συνολικά και του τουριστικού προϊόντος. Έχουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα εισρέψουν και ελπίζουμε ότι θα ξεμπερδέψουμε αργά ή γρήγορα και με την πανδημία. Επομένως, θα μπορούμε να ασχοληθούμε καλύτερα με το τουριστικό μας προϊόν. Καπετάνιε. Βεβαίως, και ποια ζητήματα πιστεύετε ότι θα πρέπει να λυθούν και ποια προβλήματα πιστεύετε ότι υπάρχουν, έτσι ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση της ανάπτυξης του τουρισμού? Βεβαίως. Όπως είπαμε, η χώρα μας έβαλε γερά θεμέλια όσον αφορά το κομμάτι της κρουαζιέρας το 2021. Τώρα είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από τα θεμέλια και τις βάσεις που μπήκανε το 2021 για να δούμε την ανάπτυξη το 2022. Η κρουαζιέρα έχει μια ιδιομορφία. Είναι τουρισμός και ναυτιλία μαζί. Αυτό σημαίνει ότι έχει τα καλά που προσφέρει η ναυτιλία και ο τουρισμός, αλλά και τις αδυναμίες που μπορεί να έχει η ναυτιλία και τουρισμός. Και όταν λέω αδυναμίες, εννοώ τις υποδομές που χρειάζονται τα πλοία, σαν πλοία, αλλά και τις υποδομές που χρειάζονται οι επιβάτες για να έχουν πρόσβαση στα σημεία ενδιαφέροντος, αλλά πολύ περισσότερο τις αδυναμίες που έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό λιμενικό σύστημα με τον κατακαιρματισμό που υπάρχει στις διάφορες μορφές διοίκησης των λιμανιών, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή αυτά που έχει ένα αεροδρόμιο. Πρέπει να καταλάβει κανείς ότι για την κρουαζιέρα το λιμάνι πρέπει να έχει τις ίδιες υποδομές όπως έχει ένα αεροδρόμιο. Δυστυχώς πολύ λίγα λιμάνια στη χώρα μας έχουν αυτή τη στιγμή. Άρα είναι προτεραιότητα να αντιληφθούμε όλοι την αδυναμία αυτή που έχουν τα ελληνικά λιμάνια, να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα γίνουν και κάποιες ρυθμίσεις στο νομοθετικό καθεστώς που έχει να κάνει με βίζες, εισόδους επιβατών κτλ. Γιατί πολλά πλοία έρχονται κατευθείαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε μικρότερα λιμάνια και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα σε αυτό το τομέα. Θεωρώ ότι, όπως είπα, οι βάσεις έχουν μπει. Χρειάζεται όμως πολλή δουλειά όσον αφορά την κρουαζιέρα στο κομμάτι των υποδομών. Χρειάζεται να ξαναδούμε το σύστημα διοίκησης των ελληνικών λιμανιών και ειδικά των μικροτέρων. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 47 με 50 λιμάνια που προσεγγίζουν κρουαζιερόπλια. Ελάχιστα από αυτά έχουν τις αναγκαίες υποδομές για να γίνεται σωστά αυτό και να μπορέσουν επίσης να εισπράξουν τα λιμάνια και οι τοπικές κοινωνίες τα μέγιστα ωφέλη από την κρουαζιέρα. Στην πρώτη συνάντηση που κάναμε και σαν Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιέρας με τον κύριο Κικίλια, τον Υπουργό Τουρισμού, μας τέθηκε αυτή η ερώτηση. Γιατί η κρουαζιέρα δεν έχει το αποτύπωμα, το οικονομικό αποτύπωμα που πρέπει να έχει, ενώ έχει τόσο μεγάλο αριθμό επιβατών? Αυτό δεν οφείλεται στην κρουαζιέρα. Οφείλεται ότι η χώρα μας διαχρονικά δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε για να μπορέσει να αποκομίσει τα μέγιστα ωφέλη από την κρουαζιέρα. Άρα θεωρούμε για το 2022 ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Πρέπει όμως να δουλέψουμε όλοι μαζί για να βελτιώσουμε τις υποδομές και να δούμε πώς θα μπορέσει η εθνική οικονομία να αποκομίσει τα μέγιστα ωφέλη από την κρουαζιέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λιάκο, εσείς τι βλέπετε για την επόμενη χρονιά και βλέπετε να παραμένει το ενδιαφέρον για επενδύσεις στις υποδομές και στον τουρισμό ζωντανό και τα επόμενα χρόνια? Από ό,τι φαίνεται, οι μελέτες δείχνουν ή τα στοιχεία δείχνουν ότι σε διεθνές επίπεδο θα έχουμε ένα τουριστικό boom. Έτσι τουλάχιστον διαβάζω, έτσι φαίνεται. Αυτό όμως
θα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε και να το αποκωδικοποιήσουμε και να το αξιοποιήσουμε. Πιστεύω ότι ο τουρισμός πλέον, ο επόμενος τουρισμός που έρχεται, θα έχει αρκετά στοιχεία digital, αρκετά στοιχεία ασφάλειας, πράσινου και βιωματικού τουρισμού. Mm-hmm. Βλέπω δηλαδή να υπάρχει έτσι μια εξέλιξη. Βεβαίως, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει ανταγωνισμός και στις γειτονές χώρες, αλλά και ανταγωνισμός ο οποίος θα είναι από πιο μακρινές χώρες. Και ο τουρίστας, με το άνοιγμα της, μάλλον με το τελείωμα σιγά-σιγά της COVID εποχή, φαίνεται ότι θα ταξιδεύει και πιο μακρινά. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε τον τουρισμό στη χώρα μας. Κατά την άποψή μου, η χώρα μας, επειδή μιλάμε για τη χώρα, έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Είναι αυτό που λέγεται η γεωγραφική θέση. Κάποτε μου είχε πει ένας γέροντας, έτσι που μιλάγαμε μαζί, ένας σε εισαγωγικά φιλόσοφος, μου είχε πει ότι πολλές φορές η γεωγραφική θέση καθορίζει και το μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χώρα μας έχει τη γεωγραφική θέση, έχουμε το κλίμα, και αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι η νέα εποχή θα αυξήσει και την εποχικότητα. Επομένως, προσωπικά είμαι αισιόδοξος, αρκεί βεβαίως να αναδείξουμε ότι πάνω απ' όλα ότι η χώρα μας είναι ασφαλή. Σίγουρα όμως χρειάζεται και κάτι το οποίο πρέπει να το βελτιώσουμε. Είναι οι συνέργειες και η συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτή η περιοχή χρειάζεται συνεχώς βελτίωση για να μπορέσουμε συνεχώς να είμαστε καλύτερα ανταγωνιστικοί και να μην μας ξεπερνάνε οι εξελίξεις, αλλά πάντα να είμαστε πριν από τις εξελίξεις. Μάλιστα. Κύριε Βίλε, εσείς τι βλέπετε για την επόμενη μέρα? Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι τα αεροδρόμια είναι βασικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕΤΑ, τα 14 αεροδρόμια που διαχειριζόμαστε εμείς ως Fraport Greece, ήδη από τα πρώτα χρόνια είχαν ετήσια συνεισφορά στο ΑΕΠ 300 εκατομμύρια, ενώ μεσοπρόθεσμα η ετήσια συνεισφορά αποτιμάται περίπου στα 600 εκατομμύρια. Όμως τα αεροδρόμια είναι κάτι περισσότερο από μια υποδομή και από τη διαχείριση και τη λειτουργία μιας υποδομής. Για εμάς, βασική μας μέρημνα, βασική μας λειτουργία είναι η δημιουργία στενών σχέσεων με τις αεροπορικές εταιρείες για την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιριών, για την επαύξηση υφιστάμενων δρομολογίων, αλλά και για τη δημιουργία νέων αεροπορικών συνδέσεων. Και στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων, προκειμένου να έρθει σε αυτό το πεδίο σημαντική ανάπτυξη. Κάτι την οποία την προσδοκούμε ήδη. Είχαμε κάποιες εξελίξεις στους τελευταίους μήνες. Περιμένουμε κι άλλα. Ακριβώς, όπως και είπα και προηγουμένως, τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την συνεχή επικοινωνία που έχουμε με τις αεροπορικές εταιρείες είναι η διάθεση για επένδυση και να φτάσουμε ακόμα και στα επίπεδα του 2019 το επόμενο καλοκαίρι. Βέβαια, εκτός από την απειλή, αν θέλετε, των πληθωριστικών πιέσεων ή από την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της πανδημίας, υπάρχει κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου. Τον ανταγωνισμό από άλλους προορισμούς που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, φέτος και πέρσι. Από άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, μεσογειακούς προορισμούς. Στη γειτονιά μας, δηλαδή. Στη γειτονιά μας. Ναι, ναι. Αυτό το ότι δεν υπήρχε ανταγωνισμός δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει το καλοκαίρι που μας έρχεται. Επίσης, στο πλαίσιο της προσέλκυσης νέων δρομολογίων, πέραν από την επικοινωνία και τη συνεργασία που έχουμε με τις αεροπορικές εταιρείες, πάρα πολύ σημαντικά επενδύουμε στο κομμάτι των συνεργειών με τις τοπικές κοινωνίες, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις ενώσεις των ξενοδόχων. Γιατί βλέπουμε πολλούς προορισμούς όπου κάθε μία ένωση, κάθε επιμελητήριο ή η περιφέρεια ή ο Δήμος έχουν διαφορετική στρατηγική προώθηση του προορισμού. Αυτό που προσπαθούμε εμείς λοιπόν και το κάνουμε τα τελευταία 4 χρόνια και θα την εντείνουμε αυτή την προσπάθεια, είναι να καθόμαστε σε κάθε προορισμό όλοι στο τραπέζι, περιφέρεια, Δήμος, ξενοδόχοι, επιμελητήρια και να χαράσουμε μια κοινή στρατηγική προώθησης του προορισμού και προσέλκυσης. Και το έχουμε κάνει ήδη και με τη συνεργασία βέβαια και της Marketing Greece και άλλων φορέων. Θεωρώ επιτυχημένα σε προορισμούς όπως είναι τα Χανιά, η Καβάλα και η Θεσσαλονίκη. Και στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουμε προκειμένου να
έχουμε την ανάπτυξη που όλοι επιδιώκουμε για φέτος. Ωραία, σας ευχαριστώ. Κύριε Ηλιάδη, εσείς βλέπετε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τουριστικό κλάδο να παραμένει ζωντανό τα επόμενα χρόνια? Υπάρχει μια εξαιρετική συγκυρία αυτή την περίοδο, η οποία θα ενεργοποιηθεί στις αρχές του έτους. Έχουμε την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, έχουμε την ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού και του νέου ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι από τη νέα χρονιά, που αφορούν χρηματοδοτήσεις υποδομών, αυτό σημαίνει ότι από τη νέα χρονιά θα έχει όλα αυτά τα σημαντικά εργαλεία που αφορούν άμεσες και έμεσες ενισχύσεις, αφορολόγητα αποθεματικά, χαμηλό το καδάνιο μέσω του Ταμείου Ανασυγκρότησης, και ένα τραπεζικό σύστημα στο οποίο είναι στο καλύτερο επίπεδο από άποψη ρευστότητας τα τελευταία χρόνια. Από τη μεριά της Τράπεζας Πειραιώς, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμεύσει ένα σημαντικό ποσό δανειακών κεφαλαίων προκειμένου να χρηματοδοτήσει τον τουρισμό και τις επενδύσεις που αφορούν όλο το οικοσύστημα του τουρισμού, όπως περιέγραψα. Και βέβαια, ένα μεγάλο και κρίσιμο στοιχείο, το οποίο σαν τράπεζα και εκεί έχουμε δηλώσει την βούλησή μας και προς την πολιτεία και προς το επιχειρηματικό κόσμο, είναι ότι πέρα από τα δανειακά κεφάλαια που μπορούμε να διοχετεύσουμε στην αγορά για τις επενδύσεις στον τουρισμό, μπορούμε να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε και την πολιτεία στην υλοποίηση του αναπτυξιακού νόμου και των άλλων προγραμμάτων. Και με τις εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων και με την παρακολούθηση, αλλά και με την πιστοποίηση υλοποίησης. Δεν είναι μόνο η πόρη, είναι και μια τεχνογνωσία πρέπει να αναπτυχθεί. Και να... Η τράπεζα έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντική τεχνογνωσία και στο κομμάτι των επενδυτικών σχεδίων και στην πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί άλλωστε βλέποντας κανείς και τους αναπτυξιακούς νόμους και το Ταμείο Ανασυγκρότησης, οι τέσσερις άξονες της πράσινης μετάβασης ψηφιακού μετασχηματισμού είναι αυτοί που θα παίξουν ρόλο το επόμενο διάστημα. Και τέλος, όσο αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που ένα κρίσιμο στοιχείο και ένα ερώτημα είναι το πόσο θα αντιληφθούν αυτή την εξέλιξη και αυτή τη νέα πραγματικότητα, όπως περιγράψα στην πράσινη και αηφόρα ανάπτυξη. Για μας ένα στοίχημα το οποίο πέρα από το κομμάτι της χρηματοδότησης είναι να προσπαθήσουμε να προκαλέσουμε μια κουλτούρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της ανάδειξης του ωφέλους και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και του κλιματικού κινδύνου ως μια ευκαιρία δημιουργίας επενδύσεων και βιωσιμότητας για το μέλλον. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιγάλα, εσείς πώς βλέπετε την επόμενη μέρα, τι κινήσεις κάνετε για να καλύψετε την, όπως φαίνεται, ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση? Ναι. Όπως είπα και πριν, πέραν των υφιστάμενων υποδομών μας, που στηρίζουμε τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα, ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων βρίσκεται και υλοποιεί ήδη ένα πρόγραμμα στρατηγικού μετασχηματισμού με πληθώρα δράσεων. Μέσα σε αυτές τις δράσεις, κάποιες εξ αυτών είναι που αφορούν υποδομές και νέα προϊόντα. Και αυτό γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων, την ακεραιότητα και την υγεία όλων όσων εμπλέκονται στις δραστηριότητες μας αυτές, καθώς και την εφοδιαστική αλυσίδα. Έχουμε τις υποδομές αυτή τη στιγμή να στηρίξουμε την αύξηση του τουρισμού, που σημαίνει για μας αύξηση κατανάλωσης, αύξηση περισσότερων πωλήσεων σε ναυτιλιακά ή αεροπορικά καύσιμα, και με τις νέες υποδομές που δημιουργούμε, θέλω να πω ότι νιώθουμε περήφανοι ότι μπορούμε να στηρίξουμε σε κάθε περίπτωση την αύξηση και την αναμένουμε. Όπως σας είπα και πριν, είναι πραγματικά συμπαγώς συνδεδεμένα και άρρηκτα ο τουρισμός και οι πωλήσεις οι δικές μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Κάπτον Κουμπενάη, κύριε Ηλιάκο, κύριε Βίλο, κύριε Ηλιάδη, κύριε Σιγάλα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Βγήκαν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα για το σήμερα και το αύριο της τουριστικής βιομηχανίας. Κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσει ένα ελαφρύ γεύμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.